Κύριε Μανιανάκη, καλησπέρα. Είστε πρόεδρος της ΛΕΜΑΘ, ενός συλλόγου που ενεργοποιήθηκε εδώ και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και ήδη έχει να παρουσιάσει ένα αξιόλογο έργο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας, υποψήφιο για τις προσεχείς εκλογές του ενιαίου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, κύριο Γιώργο Γκιόνι, ο οποίος πέρα από τα άλλα είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού καταρχήν. Είναι ο ίδιος αθλητής, βοηθάει τον αθλητισμό και σήμερα τον είχαμε κοντά μας και μας είπε κάποια πράγματα για αυτά που μας περιμένουν από τη στιγμή που θα εκλεγεί και το ευχόμαστε αυτό στις προσεχείς εκλογές. Πώς εισπράξατε τη σημερινή εικόνα? Χαίρομαι που είμαι κοντά του, διότι τον βλέπω συνέχεια πάνω σε μια μοτοσυκλέτα, που σημαίνει ότι ο τομέας μας θα τύχει ίσης αλλά ευνοϊκής μεταχείρισης. Πράγματι, η λέσχη μας ιδρύθηκε εδώ και επίσημα 2 χρόνια, αεραστεχνικά 3 χρόνια. Θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Η ΕΛΠΑ μας βλέπει με πάρα πολύ καλό μάτι, μας αναθέτει με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη αγώνες, γιατί από τους αγώνες που έχουμε κάνει εδώ στο βουνό μας, το οποίο τώρα έγινε ενιαίο με το Λουτράκι, είναι αυτό πολύ χαρούμενο πράγμα, πολύ, το χαιρετίζουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ελπίζω, εύχομαι να εκλεγεί ο κύριος Γκιόνις και να μας κάνει πραγματικότητα μερικά όνειρα, όπως είναι μια πίστα στο μοτοκρός, η οποία θα είναι πολύ, η πιο κοντινή πίστα στην Αθήνα και θα μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, με πολύ μεγάλα ωφέλη της προβολής της περιοχής μας. Του εύχομαι να πάει καλά και από εκεί και μετά θα τα βρούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε τη λέσχη μας να την προωθούμε, να κάνουμε τους αγώνες μας, να μετέχουμε όπως ήδη έχουμε κάνει σε όλα τα δρόμενα πολιτιστικά, εθνικά κτλ. Της περιοχής μας, την οποία εγώ είμαι 33 χρόνια εδώ πέρα, την αγαπάμε και θα πάμε καλά. Θα κλείσουμε με μία ερώτηση, κυρίως για τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Συμμετέχει ο νεανικός πληθυσμός σε αυτούς τους αγώνες? Γιατί υπάρχει μία εντύπωση σε κάποιους ότι είναι ένα αγώνισμα που αφορά λίγους. Η εικόνα που εισπράτετε εσείς από τις συμμετοχές, ποια είναι η πραγματικότητα? Οι αγώνες που γίνονται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ειδικότερα της μοτοσυκλέτας του βουνού, motocross, enduro, scrabble κτλ., μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Νεαρό, αλλά έρχεται και ο μπαμπάς με το παιδάκι του από το χέρι. Από τόσο μικρή ηλικία, αλλά έρχεται και ο παππούς του παιδιού για να δει, όχι να καβαλήσει η μηχανή, αν και πολλές φορές δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό. Η απόλαυση είναι τεράστια, διότι έχεις άμεση επαφή με την... Πολύ μεγάλη. Για την περιοχή μας, οι αγώνες μας κυμαίνονται σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Εξάλλου μας δίνει αυτό και την ζωντάνια να συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.